Σας έχω ένα ένδειγμα και όποιος είναι έξυπνος το λύνει. Όλη τη μέρα κάθεται, δεν θέλει να κουράζεται και δεν βάρκεται 8 ώρες να ταξίνει. Συχνάζει σε φορείες και άλλες υπηρεσίες που τον πολίτη μας υπηρετούν. Μα γραμμένους μας έχουνε γιατί δεν το αντέχουνε στη σκέψη πως πρέπει να κουνηθούν. 5 από αυτούς χρειάζονται γιατί βλέπεις κουράζονται να κάνουνε τη δουλειά του ενός. Άλλοι είναι από αριστερά και άλλοι από δεξιά, μα εγώ κι εσύ ισόβιος χορηγός. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Όχι πια μονιμότητα, φραπέδες και τυρόπιτα και επιδόματα στα μπουλοχτά. Ναι, λέμε στην ποιότητα, στην παραγωγικότητα, δικαίωση του ιδιωτικού τομέα. Και βράδυ να δουλεύουνε σαν εμάς που παλεύουμε τα βόδια που τα φάγανε παρέα. Διπλά στη μονιμότητα, η λαϊκή ενότητα, άλλοι το ξέρουν και ως κουκουέ. Το μήνυμα ξεκάθαρο, με ένα στυλάκι άχαρο, άρση της μονιμότητας ποτέ. Να βγούμε απ' την ΕΟΚ, να βγούμε απ' τον ΝΑΤΟ και να σηκώσουμε σ' όλους τη μύτη. Μα πες μας ρε Αλέκα, εσύ εργάτο γυναίκα, χωρίς λεφτά πως βγαίνουμε απ' το σπίτι. Πορείες οργανώνεται και όλα τα κυρώνεται και λέτε οι εργαζόμενοι πεινάνε. Μ' αφήστε πια την πλάκα, γιατί έχουν όλοι μπάκα οι σύντροφοι που τα πάνω κρατάνε. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Όχι πια μονιμότητα, φραπέδες και τυρόπιτα και επιδόματα στα μπουλοχτά. Ναι, λέμε στην ποιότητα, στην παραγωγικότητα, δικαίωση του ιδιωτικού τομέα. Και βράδυ να δουλεύουνε σαν εμάς που παλεύουμε τα βόδια που τα φάγανε παρέα. Το όνειρο από τότε στερούταν την ουσία, έπρεπε όμως να κάνεις το παν. Στο δημόσιο να μπεις πάση και θυσία, γι' αυτό μόνο οι γονείς σου βασίζαν. Το όνειρο του 80 με ξόχικο και χόντα το είχες με το κράτος χορηγό. Για περιουσία έκτισες και 20 χρόνια γλέντισες με τα λεφτά που πλήρωνα εγώ. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Όχι πια μονιμότητα, φραπέδες και τυρόπιτα και επιδόματα στα μπουλοχτά. Ναι, λέμε στην ποιότητα, στην παραγωγικότητα, δικαίωση του ιδιωτικού τομέα. Και βράδυ να δουλεύουνε σαν εμάς που παλεύουμε τα βόδια που τα φάγανε παρέα. Δημόσιος υπάλληλος, αυστηρός ακατάλληλος, να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Όχι πια μονιμότητα, φραπέδες και τυρόπιτα και επιδόματα στα μπουλοχτά. Ναι, λέμε στην ποιότητα, στην παραγωγικότητα, δικαίως